Διότι καταρχάς καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας για πρώτη φορά. Αν και είχα επισκεφτεί πάλι πέρυσι τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που κάνατε μια γιορτή με παιδιά από όλο τον κόσμο χορευτικά. Ουσιαστικά ήταν αρχή του φέτος. Λίγοι, ευτυχώς να φύγει γιατί ήταν άσχημη χρονιά. Πολύ. Και για την εξειδίκευση που είπατε ως νομισματολόγος, θα έχω δουλέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, στις αρχαιολογικές εφορίες, στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στους Δελφούς, στη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων. Στην Ακρόπολη έχω δουλέψει ως γραμματέας της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Και οπωσδήποτε, όχι μόνο ως Ελληνίδα ή αρχαιολόγος, έχω ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο και από την θητεία που έχω κάνει ως γραμματέας της Επιτροπής και ως προϊσταμένη που ήμουν στην ΕΣΜΑ, έτσι ονομάζεται. Όλα αυτά ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαι μέλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, περίπου 30 χρόνια υπηρετώ την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ τις αρχαιότητες, γιατί αυτές στηρίζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και θεωρώ ότι μόνο από αυτό μπορούσαμε να ζήσουμε ως Έλληνες, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα στηρίζουμε όλοι όσοι ανήκουμε στην αρχαιολογική φουρνιά και υπηρεσία, στηρίζουμε την πατρίδα μας, τις αρχαιότητές μας. Ως νομισματολόγος έχω εξειδικευτεί, έχω σπουδάσει στη Γαλλία και είμαι υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Βρυξελών. Πάλι με θέμα τη νομισματική, ένα θέμα εξαιρετικό που μπορούμε να το κάνουμε και διάλεξη, είναι το αρχαίο Κάλλιο Δωρίδος. Είναι εκεί που βρίσκεται τώρα το φράγμα του Μόρνου στο σημερινό Λιδωρίκι, όπου πραγματικά επιτελέστηκε ένα τραγικό έγκλημα πολιτιστικό. Μπορούσε τότε να μην είχε γίνει το φράγμα, αλλά να βρεθούν άλλοι τρόποι παροχής ύδατος. Μιλάμε τώρα επί εποχής Καραμαλή, πολύ παλιά. Δυστυχώς αυτή η αρχαία πόλη, η αρχαία Καλλίπολης, βυθίστηκε, ενώ προλάβανε και κάνανε υπέροχες και πολύ σημαντικές ανασκαφές και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία διαμένει στους Δελφούς, και η Αρχαιολογική Ελληνική Υπηρεσία με τον κύριο Θέμελη, την κυρία Ζαφυροπούλου. Λοιπόν, εγώ κάνω το αρχαίο Κάλλιο και την νομισματική πλευρά του Κάλλιου. Είναι πολύ σημαντικό, έβγαλε πολλά νομίσματα. Να ξέρουμε ότι τα νομίσματα είναι οι ανταποκριτές της αρχαιότητος. Δεν υπήρχαν φωτογράφοι τότε, δεν υπήρχαν φωτογραφίες, αλλά σώζονται στα νομίσματα μνημεία, τα οποία σήμερα μπορούμε να στηρίξουμε, όπως ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, αλλά μπορούμε να ξέρουμε οι μεταγενέστεροι πώς ήταν αυτός ο Φάρος, πέρα από τα γραπτά των αρχαίων. Και πολλά άλλα. Η τελευταία μου υπηρεσία, επί 10 συναπτά έτη, ήταν στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας, όπου υπηρέτησα και ως αναπληρώτρια διευθύντρια. Και θα χαρώ πολύ να σας ξεναγήσω, διότι τώρα με τον νέο οργανισμό είμαι προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου. Όμως έχω σχέσεις με το νομισματικό, κάνουμε μελέτες, συνεργαζόμαστε και με μεγάλη μου χαρά να ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 30 με 40 άτομα κάθε φορά. Το κτίριο αυτό είναι το Ηλίου Μέλαθρον, δηλαδή το παλάτι της Τρίας, όπως το ονόμασε αφού το έκτισε ως δική του κατοικία ο Σλίμαν, ο Ερίκος Σλίμαν. Το 1881, το Γενάρη, γίνονταν τα εγγένεια. Είχε θεωρηθεί το πλέον περίλαπρο κτίριο των Αθηνών. Είναι Πανεπιστημίου 12. Βρίσκεται στον ιστορικό ιστό της Αθήνας. Βεβαίως, βεβαίως με το μετρό. Ναι, ναι, η ξενάγηση είναι δυτή, διότι αναφερόμαστε εγώ προσωπικά πάρα πολύ στο 19ο αιώνα, που ήταν
ήταν κομβικός για την ιστορία της Ελλάδος και περνάμε και στην νομισματική σε κάθε αίθουσα, σε κάθε φάση. Αξίζει τον κόπο, ό,τι βλέπουμε μας ανοίγει και τα μάτια της ψυχής και του μυαλού. Θεωρώ ότι είναι και αλλού μπορούμε να πάμε, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αξίζει πάρα πολύ. Ναι. Με το καινούριο χρόνο, με το καλό, να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, που είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και πράγματι είναι. Είναι αρχαίο θέμα, αλλά και σύγχρονο. Σήμερα, μόνο εδώ για να βγω λιγάκι, γιατί τα έχω όλα γραμμένα. Έχει επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα. Υπάρχει μνήμη, σεβασμός, πόνος εκ μέρους των επιστημόνων, αλλά και αδιαλαξία πολιτική. Και το ερώτημα είναι, ώρα Brexit και για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και αυτό το γράφει βέβαια προσφάτως μια ελληνική εφημερίδα. Ελπίζω να δω τα μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν όμως έρθουν αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ. Στη φράση αυτή συνοψίζεται η λακτάρα της Μελίνας Μερκούρη, δηλαδή τα γλυπτά του Παρθενώνα, εδώ που ανήκουν στη χώρα μας. Και συνέχισε. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα για μας. Είναι το καμάρι μας, είναι οι θυσίες μας, το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η ουσία της ελληνικότητός μας. Είχε πει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας που είχε κάνει για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα το έτος 1982, προβάλλοντας το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Τον Οκτώβριο του 1984 η Ελλάδα υπέβαλε επίσημα αίτημα στο Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών, το οποίο βέβαια απορρίφθηκε λίγο αργότερα. Σήμερα έχουν περάσει 23 χρόνια από το θάνατο της Μελίνας και 200 από την αρπαγή των γλυπτών. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έγινε ένα μεγάλο συνέδριο στο Μουσείο Ακροπόλεως για τα 200 χρόνια της αρπαγής και εφήγησαν πάρα πολλά θέματα. Σήμερα συζητούσα με μία συνάδελφο η οποία έχει εντρυφήσει και αυτή πάρα πολύ το θέμα. Στη συνέχεια θα σας πω στα επιμέρους και για ποιο λόγο, δηλαδή ποιους άρπαγες οι οποίοι ήταν πρόξενοι, υποπρόξενοι, πρέσβεις κλπ. Τους έχουν εξετάσει σαν curriculum vitae, δηλαδή στη ζωή τους. Κατά πόσον αξίζανε ή δεν αξίζανε οι άνθρωποι αυτοί και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έρχεται το δημοψήφισμα της Βρετανίας και το Brexit να δώσει την αφορμή για να ξανανοίξει το θέμα. Υπάρχουν οι βουλευτές του SNP, είναι το Scottish National Party, δηλαδή το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα, είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, επίσης είναι και το Plaid Cymru, της Ουαλίας ή ΚΑΡΟ, όπως ονομάζεται, Δημοκρατικό Κόμμα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Αυτοί οι δύο υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιχειρούν με νομοσχέδιο να διορθώσουν το κακό που έγινε πριν 200 χρόνια. Ουσιαστικά αντιδρούν στην παρούσα κυβέρνηση. Θεωρώ ότι καλά κάνουν και αντιδρούν. Είναι καιρός, υποστηρίζουν, αυτά τα δύο κόμματα, οι εκπρόσωποι τους δηλαδή, να προβούμε σε μία ευγενική πράξη, να διορθώσουμε το λάθος που έγινε τότε. Αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης τα πριονίσαμε και τα σύραμε μακριά στον Παρθενώνα. Ο Μαρκ Ουίλιαμς, εκπρόσωπος δηλαδή, δήλωσε ότι αυτό το νομοσχέδιο προτείνει στο κοινοβούλιο να ακυρώσει ό,τι έκανε πριν 200 χρόνια. Ο ευρωπαϊστής βουλευτής, ο οποίος ηγείται της επιστροφής των γλυπτών, δήλωσε ότι το σχέδιο νόμου για την επιστροφή των γλυπτών θα παρουσιαστεί εκτενέστερα στην επέτειο των φιλελευθέρων δημοκρατικών. Το 2002, 14 Άγγλοι βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση την επιστροφή, την κυβέρνησή τους, συγγνώμη, την επιστροφή των μαρμάρων.
Η κίνηση αυτή ονομάστηκε «Υποστηρικτές του Παρθενώνα 2004». Και τώρα ευελπιστούμε το 2017 να μπει δυναμικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Το 2013 ήταν μια ζωηρή χρονιά που αναμοχλεύτηκε έντονα το θέμα. Έγινε ένα μεγάλο συνέδριο, μια διεθνή συνάντηση για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Διεθνής εννοώ, είχαν λάβει μέρος και Ιρακινοί και Γερμανοί και κυρίως εμείς οι Έλληνες, στην Αθήνα και στην Ολυμπία. Εγώ έχω ασχοληθεί και με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών σε μία σχολή που έκανα προσφάτως διεθνούς δικαίου και διεθνούς στρατηγικής μέσα από την υπηρεσία μου, από το δικό μου Υπουργείο. Και θίγω κι εγώ αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας, γιατί θα σας αναφέρω έτσι εμπειρικά και πολλά άλλα που έχουν κλαφτεί. Ο Παρθενώνας βέβαια βγάζει μάτι παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, είτε σπαράγματα, θραύσματα δηλαδή μεγάλων αγαλμάτων και άλλων αντικειμένων, τα οποία έχουν διασπαρεί σε όλη την Υδρόγειο. Η κυρία Κόρκα είναι η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου μας και έχει ασχοληθεί κατά κόρον με αυτό το θέμα. Δεν θα σας το διαβάσω όλο, απλά αναφέρει με την πάροδο του χρόνου η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα έχει εξελιχθεί σύμφωνα και με την αντίστοιχη της βρετανικής πλευράς καθώς και με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίοδου. Οι διαπραγματεύσεις είναι επίμονες και συνεχείς. Σήμερα οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τη συμμετοχή της UNESCO. Πρόσφατα η Ελλάδα ζήτησε από την UNESCO να στηρίξει και να διευκολύνει την έναρξη μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ Ελλάδος και Βρετανίας, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της διαδικασίας μεσολάβησης και συνδιαταγής. Το θέμα βέβαια δυστυχώς είναι περισσότερο πολιτικό παρά συναισθηματικό όπως το εκλαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα, αλλά και πολλοί φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Εδώ θα δούμε διάφορες εικόνες. Ο κύριος αυτός, ο Εμμανουήλ Κόμινο, γιατί το 2013 ήταν, σας προανέφερα, κομβική χρονιά, στην Αυστραλία ασχολήθηκε πάρα πολύ με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και έχει συνδεθεί το όνομά του με αυτό το κίνημα από το 1976, όταν πρωτοεπισκέφθηκε το Βρετανικό Μουσείο. Οι αγώνες του και μέσω των Αχέπας στην Αμερική το 1981 και με τη Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή Αυστραλίας είχαν ενταθεί για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Να σας πω ότι υπάρχουν 20 επιτροπές σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή των γλυπτών. Ορίστε. Ω, ναι, και δεν ξέρω και τι θα δούμε και αν θα δούμε. Από και Έλληνες και φιλέλληνες. Θα σας διαβάσω πιο κάτω. Βεβαίως, υπάρχουν και Έλληνες φιλέλληνες και Έλληνες που είναι σχετί Έλληνες. Υπάρχουν και ξένοι, και ξένοι που είναι φιλέλληνες. Πώς? Θα σας πω κάτι να το γενικεύσω. Πήραμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα σας περιγράψω και πώς, γιατί εδώ πέρα κάνω και το σκηνικό ενός εγκλήματος. Πώς έγινε. Αλλά σκεφτείτε το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Λούβρο, το Βρετανικό Μουσείο, εγώ τα έχω επισκεφθεί και έχω δει εκεί από την Ασσυρία, τώρα με το Ιράκ που καταστράφηκε. Η UNESCO δεν μετήχε καθόλου. Τίποτα. Έχουν κλαπεί τα πάντα. Και για καλή μου τύχη έχω τον κατάλογο των αρχαιοτήτων του Μουσείου της Βαγδάτης πριν γίνει το πιάτσικο και να το
ξεκουκουλιάζουν που δεν έχει μείνει τίποτα πλέον εκεί πέρα. Λοιπόν, έγινε στην Παλμύρα τώρα προς πάντως, έγινε παντού. Παντού, σε όλες αυτές τις χώρες, με έναν, να σας πω, απέραντο πλούτο ιστορικό. Και η Αίγυπτος αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα τώρα, παρόλο που έχει στηριχθεί πάρα πολύ και από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, η αλήθεια είναι αυτή, όπως και στην Ελλάδα η Γαλλική, αν δεν ήταν η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, δεν θα είχαν βγει οι Δελφοί. Διότι μετέφεραν το χωριό των Δελφών, το Καστράκι, μεταφέρθηκε στο καινούριο χωριό που υπάρχει σήμερα. Και έτσι ξεκίνησαν οι ανασκαφές. Βέβαια, τότε που είχαν ξεκινήσει, η Ελλάδα άρχιζε να κουτσογίνεται κράτος σιγά σιγά. Όμως τα τελευταία 40-50 χρόνια υπάρχει αρχαιολογική υπηρεσία, υπάρχει διεύθυνση ξένων σχολών. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί είναι συνυφασμένα. Δίνουν όλες οι ξένες σχολές που είναι πάρα πολλές. Είναι ελβετική, αυστριακή, φινλανδική, ό,τι θέλετε. Κάθε ξένο κράτος έρχεται στην Ελλάδα και σκάβει. Αλλά τώρα δίνει όμως αναφορά στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει αυστηρότητα, αλλά είδαμε και πάθαμε να την αποκτήσουμε, την αυστηρότητα αυτή. Λοιπόν, αντίστοιχες επιτροπές όπως σας προανέφερα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Με τον κύριο εδώ, με στόχο τον επαναπατρισμό των μαρμάρων. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Τώρα είναι και ένας άλλος στη Νότια Ουαλία, στη Νέα Νότια Ουαλία, πάλι για Αυστραλία μιλάμε, ο Μπάρι Φάρελ, ομογενής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο Γιώργος Σουρής, όλοι αυτοί προσπαθούν, έχουν κάνει και ένα συνέδριο και με τίτλο «Parthenon, an icon of global citizenship» που διοργανώθηκε από την Αυστραλιανή Επιτροπή για την Επιστροφή των Βηλυπτών. Συζητήθηκαν σε αυτό το συνέδριο η εκπαίδευση και η κατανόηση της σημασίας του Παρθενώνα για την παγκόσμια κοινότητα και ο ρόλος του μουσείου ως εκπαιδευτικού εργαλείου στον τομέα αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι χτίστηκε ένα καινούργιο μουσείο Ακρόπολης, αν και πολλοί αρχαιολόγοι ήμασταν εναντίον του νέου μουσείου, αλλά τελικά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι και πόσο μπορούμε να πατήσουμε για να μας επιστρέψουν αυτά που μας χρωστούν. Στη δεύτερη ενότητα που είχε σχέση με τον ακτιβισμό τέθηκαν υποσυζήτηση οι τρόποι, τα εργαλεία και οι μέθοδοι για καλύτερα αποτελέσματα των δράσεων ανά τον κόσμο, πάλι για την επιστροφή των βηλυπτών στη χώρα μας. Βεβαίως η ενότητα της οικονομίας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το συνέδριο για τον Παρθενώνα, γιατί εξετάστηκε ο Παρθενώνας με και άλλες αρχαιότητες στο πλαίσιο των εμπορικά προσανατολισμένων σημερινών κοινωνιών. Δηλαδή, ποια θα μπορούσαν να είναι τα ωφέλη της επιστροφής των γλυπτών για τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς παρά την προφανή ήττα της Βρετανίας σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να αποδειχθεί τελικά ότι μπορεί να έχει και εκείνη θετικά αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ηθικού χαρακτήρα και τίποτε άλλο. Αλλά είναι βασικό ο ηθικός χαρακτήρας. Ο ρόλος της δικαιοσύνης τέλος στην εκστρατεία της επανένωσης των γλυπτών στο φυσικό τους χώρο είναι ένα επίσης σοβαρό ζήτημα με τη διερεύνηση των στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα σε μια διεκδίκηση μέσω της νομικής οδού, αυτή μας τρώει βέβαια, και με αυτήν παλεύουμε με τη νομική οδό. Υπήρχαν και άλλες επιτροπές σε αυτό το συνέδριο για την επιστροφή των γλυπτών. Τώρα ο κύριος εδώ είναι ο David Hill, ο οποίος και αυτός έχει νυμφευθεί με Ελληνίδα και έθεσε και το θέμα της επιστροφής των γλυπτών. Και είχε συναντήσει και τον Σπύρο Μερκούρη, αν τον θυμόσαστε, τον αδερφό της αείμνης της Μελίνας Μερκούρη, γιατί και αυτός προσπαθούσε έτσι
όσο μπορούσε. Λοιπόν, περνάμε τώρα εδώ πέρα σε έναν πολύ σημαντικό Γάλλο φιλόσοφο, ιστοριογράφο, έναν από τους ηγέτες της κριτικής φιλοσοφίας στη Γαλλία. Λέει, η εντύπωση που μου προξένησε η Αθήνα είναι ένας τόπος όπου η τελειότητα υπάρχει, δεν υπάρχει δεύτερος. Είναι αυτός εδώ. Είναι το ιδανικό αποκρυσταλλωμένο σε πεντελικό μάρμαρο. Ο Ερνέστος Ρενάν ήταν άνθρωπος πολύ της θρησκείας, ασπάστηκε και το ιερατικό σχήμα, αλλά σύντομα το αποποιήθηκε. Έχει γράψει για το βίο του Ιησού και σας το λέω αυτό γιατί έρχεται σε κόντρα με το αρχαίο πνεύμα. Και όταν επισκέφθηκε την Ακρόπολη έγραψε μία προσευχή για τη θεά Αθηνά, που πραγματικά έρχεται σε αντιδιαστολή για έναν άνθρωπο της κλειστής εποχής τότε που ασπάστηκε τη θρησκεία, τον καθολικισμό, και να γράφει μία προσευχή για την Αθηνά και λέει: «Μόνον εσύ είσαι νέα, ο κόρη, μόνον εσύ αγνή παρθένε, μόνον εσύ υγιής, υγεία, μόνον εσύ κρατεή νίκη, προστάτηδα των πόλεων, πρόμαχε. Ο κόσμος δεν θα σωθεί παρά επιστρέφοντας σε σένα από την άσοδα στα βαρβαρικά δεσμά του. Λαμπρή εκείνη η ημέρα όταν οι πόλεις που άρπαξαν τα σπασμένα κομμάτια του ναού σου, Ρώμη, Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο, Κοπενχάγη, θα αποκαταστήσουν τα κλοπημαία, θα σχηματίσουν ιερές θεωρίες για να επιστρέψουν τα κομμάτια που έχουν στην κατοχή τους, λέγοντας «Συγχώρα μας, Θεά». Και είναι και ένα βιβλίο υπάρχει γι' αυτό, λέγεται «Μυστική Ακρόπολη» του Ιωάννη Γιαννόπουλου. Μου άρεσε πολύ και γι' αυτό σας το διάβασα. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε την προσωπική αίθουσα του Λόρδου του Έλγιν και όχι του Λόρδου Έλγιν, διότι το όνομά του ήταν Τόμας Μπρούς. Ήτανε της κομιτείας του Έλγιν. Και σήμερα ζει ο 11ος απόγονός του 92-93 ετών στην Αγγλία. Αυτή είναι μία ελαιογραφία ενός ζωγράφου ονόματι Άρτσερ. Την άνοιξε πρόχειρα στο Βρετανικό Μουσείο το 1817, ένα χρόνο μετά την αγορά των γλυπτών με κονδύλια που ενέκρινε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βατερλό που έγινε το 1815. Θα σας πω όλο το ιστορικό με ονόματα, μπορεί να γίνω λίγο κουραστική, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί θα μπορούσα να σας έλεγα άλλα τόσα. Τα έχω περιορίσει όμως. Λοιπόν, στο Βρετανικό Μουσείο, πού θα στεγαστούν τώρα αυτά, διότι εδώ μέσα ήταν Firdy Meeting. Δεν μπορούσαν να τα παρουσιάσουν. Ετοιμάζεται η περίφημη επιβλητική αίθουσα Du Vin, αυτή που βλέπουμε τώρα και την είχα επισκεφτεί και εγώ όταν φοιτούσα στην Γαλλία πριν πάρα πολλά χρόνια, είμαι και κάποιες ηλικίες. Λοιπόν, ο βαρόνος Du Vin ήταν ένας πολύ πλούσιος Εγγλέζος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολ, πέθανε στο Λονδίνο μεταξύ 1869-1939, ηλικία γέννησης και θανάτου του. Ο μπαμπάς του ήταν Εβραίος Ολλανδός. Ήταν το 13ο παιδί, ήταν art dealer, δηλαδή έμπορος τέχνης. Έτσι. Και αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και να δημιουργήσει αυτή την αίθουσα, που όμως εντυπωσιάζει οπωσδήποτε τον επισκέπτη με την υποβλητική ατμόσφαιρα που έχει, αλλά προβληματίζει τους ειδικούς, επειδή τα γλυπτά έχουν τοποθετηθεί ανάποδα σε σχέση με την κανονική τους διάταξη που ήταν στον Παρθενώνα. Στη Σοφόρο συγκεκριμένα, θα σας δείξω πιο κάτω. Δηλαδή βλέπουν προς τα μέσα, είναι ακροτηριασμένα, έχει αφαιρεθεί ο λίθος,
για να διευκολυνθεί η μεταφορά τους, ο λίθος, ο από μέσα λίθος. Μπροστά ήταν δηλαδή το γλυπτό και τον συγκρατούσε ο λίθος. Και οπωσδήποτε έχουν αναρτηθεί με διακοσμητικό τρόπο που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την αλήθεια του μνημείου. Το 2007 το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει την κυριότητα των γλυπτών στην Ελλάδα. Το 2009 με τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Ακροπόλεως αναφέρει ότι θα τα δανείσει, αλλά η κυβέρνηση ελληνική το αρνήθηκε. Το αρνήθηκε και καλά έκανε, διότι δεν υπάρχει θέμα δανεισμού, υπάρχει θέμα επιστροφής. Είναι σαν να δέχεσαι ότι είσαι εγκληματίας, ενώ δεν είσαι. Όπως διαπιστώνεται το θέμα, ουδέποτε σταμάτησε να ενδιαφέρει και να απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη πνευματική παγκόσμια κοινότητα. Η απόσπαση και αποκαθήλωση των μαρμάρων του Παρθενώνα επιτελέστηκε από τον Λόρδο του Έλγιν, Τόμας Μπρους. Έτος γέννησης 1799, έτος θανάτου 1803. Όλη αυτή η καθαίρεση έγινε το 1801, 31 Ιουλίου, πάνω κάτω. Τον βοήθησε πάρα πολύ, εκτός των υπολείπων που θα σας αναφέρω, και ο Λουζιέρη, ένας μεγάλος ζωγράφος της εποχής, τότε να ξέρετε ότι ήταν μεγάλο ο ρόλο παίξανε οι περιηγητές στην Ελλάδα, το 1600 μέχρι και το 1800 και κάτι. Υπάρχουν περίφημοι περιηγητές. Είσαι εξ αυτών, είναι και πατέρας και γιος. Ο ένας είναι ο William Leake και ο άλλος είναι ο John Leake. Ο John Leake είχε, δηλαδή, χάρη σε αυτόν, ο χορός του Ζαλόγου έγινε γνωστός. Αλλιώς δεν θα είχε αναφερθεί πουθενά. Διότι στις περιηγήσεις του, του ανέφεραν ότι στο σημείο εκεί έχει γίνει ο χορός του Ζαλόγου. Ξέρετε σε ποιο σημείο, είναι στην Ήπειρο επάνω. Υπάρχει και ένα περίφημο τεράστιο άγαλμα του Ζογκολόπουλου και από κάτω είναι μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, η Κασόπη, η αρχαία Κασόπη. Πολύ, πολύ σημαντική, με σπάνια νομίσματα, πολύ πλούσια πόλη. Λοιπόν, χάρη στον Τζον Λίκ αναφέρθηκε ο χορός του Ζαλόγου και έτσι ο ίδιος τιμάται και στο Μουσείο της Νικόπολης που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, ο Λουζιέρη τον βοήθησε πάρα πολύ. Αποκόμισε συνολικά 244 δείγματα αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχιτεκτονικής μέσα σε 2 χρόνια. Τα κατάφερε όπως μπορούσε, θα τα πούμε πιο κάτω. Και ένας Έλληνας ανώνυμος το 1810 γράφει προς τους Άγγλους. «Εσείς οι Άγγλοι αποκομίζετε τα έργα των Ελλήνων προγόνων. Φυλάξετε τα, Έλληνες θα τα αναζητήσουν πάλι». Προέβλεπε. Λοιπόν, τώρα το 1816 ο Λόρδος του Έλγιν που είχε εξοδέψει όλη του την περιουσία σε αυτή την επιχείρηση της αρπαγής των γλυπτών, τα πούλησε προς 35.000 λίρες στη Βρετανική κυβέρνηση, εν μέσω οπωσδήποτε σφοδρών αντιδράσεων στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που τα αγόρασε για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου. Και έχει μείνει το ρητό, ό,τι δεν έκαναν οι Γότθοι, το έκαναν οι Σκότοι. Το έγραψε ο Λόρδος Βίρον σε μια φλογερή καταγγελία, μεγάλος φιλέλληνος, σε μια φλογερή καταγγελία βανδαλισμού. 20 χρόνια αργότερα οι Έλληνες υπό τον Οδυσσέα Αντρούτσο πολιόρκησαν την Ακρόπολη και την κατέλαβαν ύστερα από 13 μήνες, στις 10 Ιουνίου του 1822. Σας αναφέρω ένα ιστορικό εδώ, γιατί δείχνει και το πώς διαμελίστηκαν ουσιαστικά και άλλα τμήματα όλου του χώρου της Ακρόπολης. Ακρόπολη εννοούμε και την Απτερονίκη, εννοούμε και τα προπήλαια,
Να σας πω για τα προπήλαια ότι βραβεύθηκαν μέσω ίντερνετ το 2013 στην Europa Nostra, και αυτό έχω κάνει στα πολιτιστικά αγαθά, ως το καλύτερο μνημείο σε αναστήλωση. Και έγινε στο, ο πρόεδρος της Europa Nostra, που είναι η Ευρωπαϊκή UNESCO, είναι ο Πλάθητο Ντομίνγκο. Και έγινε στο Ηρώδιο και στο Αστεροσκοπείο μία διπλή γιορτή σε δύο μέρες μέσα με τις βραβεύσεις όλων των συντελεστών που είναι μεγάλα ονόματα. Η Ακρόπολη, να ξέρετε, έχει τα μεγαλύτερα ονόματα αναστηλωτών στον κόσμο. Ίσως εξ αυτών ήταν ο συγχωρεμένος ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος πέθανε 48 ετών το 1998. Ο Παπα-Νικολάου, ο Αλέξανδρος, αναστήλωσε το Ερεκτείο μαζί με τον Κώστα Ζάβα και μετά το θάνατό του βραβεύτηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο. Πήρε και τη Europa Nostra και το Παγκόσμιο Βραβείο και τη Ακαδημία Αθηνών. Σας λέω, είναι σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι περνάνε απαρατήρητοι. Αυτό είναι το άσχημο. Στο διάστημα αυτό οι πολιορκημένοι Τούρκοι κατεδάφισαν ένα μεγάλο μέρος των ιστάμενων τείχων του Σικού του Παρθενώνα για να πάρουν τους μολύβδινους συνδέσμους των μαρμάρων που χρειάζονταν για τις σφαίρες τους. Τότε αποσπάστηκαν, συγγνώμη, από τη θέση τους 520 λήθη. 200 από αυτούς τεμαχίστηκαν για περαιτέρω χρήση. Είναι γνωστή η διήγηση κατά την οποία ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τους έδωσε μολύβι για να σταματήσουν την καταστροφή. Η ιστορική αλήθεια είναι κάπως συνθετότερη. Υποκινητής της αποστολής μολύβιου στους Τούρκους για να μην κατεδαφίζουν τους τείχους του ναού ήταν ο Κυριάκος Πιτάκης, η πρώτη και εξαίρετη μορφή και ιδρυτής του πρώτου μουσείου Ακροπόλεως, ο Κυριάκος Πιτάκης, αρχαιολόγος. Η Ακρόπολη παραδόθηκε στους Έλληνες, αλλά οι Τούρκοι υπό τον Κιουταχή την ξαναπήραν, ύστερα από μακρά πολιορκία του 1827. Στο διάστημα της τουρκικής πολιορκίας, ο λόφος της Ακρόπολης κινδύνευσε να ανατιναχθεί με τη διάνοιξη υπονόμων από τον Κιουταχή, που ήθελε να καταστρέψει τα μνημεία γιατί θεωρούσε ότι εξαιτίας τους οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν τους επαναστατημένους Έλληνες. Η ανατίναξη αποσοβήθηκε γιατί τις ενέργειες του Κιουταχή υπονόμευε και εξουδετέρωνε με άλλες ενέργειες ο Κώστας Χορμοβίτης από το στρατόπεδο των Ελλήνων. Δηλαδή άνοιγε πηγάδια ώστε να εκτονώνεται η έκρηξη. Ο αρχιστράτηγος Τζόρτζ μεσολάβησε για την παράδοση των πολιορκημένων Ελλήνων που είχαν αφανιστεί μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη από τις κακουχίες και τη δίψα. Η παράδοση στους Τούρκους έγινε στις 25 Μαΐου του 1827 και οι κατακτητές παρέμειναν μέχρι το 1833 αρνούμενοι να την παραδώσουν. Στη διάρκεια της πολιορκίας της Ακρόπολης από τον Κιουταχή, τα μνημεία υπέστησαν τα πάνδυνα από τον συνεχή βομβαρδισμό. Μία οβίδα του Κιουταχή ανατίναξε το Ερεκτείο, αυτό είναι το 1827. Και ύστερα από 400 ολόκληρα χρόνια κατοχής, το 1833, με την παρέμβαση του αξιωματικού της Βαβαρικής Φρουράς, Χριστόφορου Νέζερ, οι τελευταίοι 250 ρακένδυτοι Τούρκοι περασπιστές της Ακρόπολης αναχώρησαν για τη Χαλκίδα. Και ένας καραβοκύρης, ο καπετάν Δημήτρης, ανύψωσε την ελληνική σημαία. Σας το διαβάζω γιατί όλα είναι συναφή. Υπήρχαν σύνθετες καταστροφές. Ερχόταν από παντού η καταστροφή. Θα σας αναφέρω επίσης ότι εφόσον τα κατέβασε από τον Παρθενώνα, όλα αυτά που πήρε και θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω, τα φόρτωσε σε ένα πλοίο Μέντορ, η ονομασία του πλοίου. Εμείς κάναμε μία έκθεση πριν 3 χρόνια στο Νομισματικό Μουσείο με τις ανασκαφές της υποβρύχιες του πλοίου Μέντορ, των οποίων ανασκαφών βέβαια ηγείται και ένας συμμαθητής μου από το Πανεπιστήμιο της Εξ-αν-Προβάνς στην εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων, ο κύριος Κουρκουμέλης,
αυτό το πλοίο βούλιαξε λίγο πιο έξω από τα κύθυρα, στον Αβλέμονα.